Καταρχήν, στην Λέσβο, παραδείγματος χάρη, για τους αριθμούς που λέτε, στους 7.000 ανθρώπους έχουμε 10 ψυχολόγους. Στοιχείο, στους 1.000 έχουμε 5. Στη Σάμο, παραδειγματικά, έχουμε έναν. Δηλαδή, υπάρχει μια αντιστοιχία. Και βεβαίως, ξέρετε, στο χώρο της υγείας, ψυχικής υγείας, είναι η ψυχίατρη, η κοινωνική λειτουργία. Εδώ νομίζω ότι οι άνθρωποι πραγματικά έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και όπως ο συνάδελφός μου σας είπε πολύ σωστά, εδώ έχουμε στη Λέσβο 50 παιδιά που έχουν αυτοτραυματιστεί, έχουν κάνει ή έχουν σκέψεις αυτοκτονίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην πολύ καλή εικόνα που είπατε για τις προσφυγικές δομές στον COVID, βέβαια, αφού τους κλείσαμε μέσα εντελώς από την πρώτη μέρα, όταν τα κρούσματα στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλά, ότι τα παιδιά έχουν να πάνε σχολείο έναν ολόκληρο χρόνο σε σχέση με τα άλλα παιδιά που είναι επί παραβάση των ελληνικών νόμων και των ευρωπαϊκών νόμων. Και γι' αυτό έχω θέσει και σχετική ερώτηση. Θέλω να σας πω λοιπόν ένα τελευταίο, για να μην φάω όλο το χρόνο, έχω πολύ λίγο χρόνο, ότι η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να θεσμοθετήσει και να εφαρμόσει την κράτηση επί 36 μήνες για όσους κρατούνται στα αναχρωσιακά κέντρα, στα προαναχρωσιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών, σε συνδυασμό με τις κακές, πολύ κακές συνθήκες από τις περικοπές προσωπικού ιατρικής περίθαλψης, δημιουργεί, θεωρώ, πολύ σοβαρό θέμα και οδήγησαν πριν από λίγες μέρες, όπως πολύ καλά ξέρετε, στην αυτοκτονία ανθρώπου στην Κόρινθο. Θέλω να κλείσω με το βασικό ερώτημα. Αν τελικά από τα χρήματα αυτά που θα δώσουμε αφορεί ένα συγκεκριμένο ποσό, αυτό που λέμε καταρχήν για την ψυχική υγεία. Ξέρετε την άποψή μας για το σχέδιο που έχετε φέρει, για το σχέδιο, το ΠΑΚΤ δηλαδή, είμαστε αντίθετοι σε αυτό, αλλά μένω στο θέμα αυτό καθεαυτό, κύριε Σκηνά, με όλο το σεβασμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.